αρχικά μην δω ή μην ακούσω κανέναν να σχολιάζει αυτό. Πήρα καινούργια μηχανή ξυρίσματος. Δεν είναι από αυτές που βάζεις πάνω το... την κεφαλή, το πλοκυπλόκι αυτό όπως λέγεται. Είναι από αυτές με τα χιλιοστά που τις ρυθμίζεις, τις κάνεις, ράνεις, μοντέρνες. Το κοίταξε, μου φάνηκε καλά ήταν, έκανα έτσι και έγινε αυτό. Τέλος πάντων. Επίσης τώρα που τα λέμε εκεί στην ΠΑΕΠΑΟΚ, τι ήταν αυτό που κάνατε σήμερα? Εγώ προσβλήθηκα. Πήρατε φορ, το σταματά. Ενώ εγώ έκανα βίντεο στο γυμναστήριο ότι ετοιμάζομαι. Ότι προετοιμάζομαι για να παίξω. Μόλις διαλύσετε τα όνειρα σου ανθρώπου. Να το ξέρετε αυτό. Και θα σας βαρύνει για πάντα ότι μου διαλύσετε τα όνειρα. Οκ. Δεν κρίνω. Αλλά μου διαλύσετε τα όνειρα. Την ψυχούλα μου την ευαίσθητη. Ή και όχι. Πάμε τώρα στα πιο σοβαρά. Του φιλικού. Ένας ΠΑΟΚ ωραίος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ένας ΠΑΟΚ που έκανε την Γκένκ να δεινοπαθεί στο πρώτο ημίχρονο. Παρότι η Γκένκ έχει την πρώτη φάση του αγώνα με τον Κοτάρσκι να αποκρούει εξαιρετικά αισθηκτοδός με το χέρι στο σουτ, στη συνέχεια και για ένα 20 λεπτό ο ΠΑΟΚ ήταν φανταστικός, μαγικός. Το γκολ του Τσιγκάρα που προέρχεται από την πίεση του Κωνσταντέλια σε όλη την περιοχή, μέσα σε όλη την περιοχή. Και το πολύ ωραίο τεμελήμα του Τσιγκάρα που έχει διαφορετικό στο αναλύσουμε στην πορεία του βίντεο. Την εκτέλεση του Αντρίγε και τον γκολ του Σβάμπ που είναι καρμπών τόσο δουλέψαν στις προπονήσεις. Τα μαγικά του Κωνσταντέλια και στη φάση του γκολ του Αντρίγια, όλα είναι ένας ΠΑΟΚ φανταστικός. Είναι ένας ΠΑΟΚ που άρεσε και δείχνει ότι παρότι ο Λουτσέσκου δεν έχει όλα τα συστατικά που θα ήθελε εδώ, όλους τους παίκτες δηλαδή, κάνει καλή δουλειά, γίνεται καλή δουλειά μέσα στο χορτάρι. Αυτός ο ΠΑΟΚ, όταν θα αποκτήσει και τους παίκτες που χρειάζεται ο Λουτσέσκου, μπορεί να κάνει πράγματα. Νωρίς είναι ακόμα, αυτό θέλω να πιστεύω εγώ, okay. Αυτή είναι η πίστη, αυτό που θέλω να πιστεύω, δεν θα μου πει, θα πιστεύω, πραγματικά. Τώρα, στα του φιλικού, ξανά, γιατί ξεφεύγω σήμερα, δεν είμαι στα καλά μου σήμερα. Ένας ΠΑΟΚ που πρέσαρε ψηλά, ένας ΠΑΟΚ που άλλαξε τον τρόπο που πιέζει, το αναλύσουμε αργότερα, ένας ΠΑΟΚ που κατάφερε να κρύψει τον Ντάισον στην πίεση του, γιατί δεν είναι και ο καλύτερος στο pressing, και έβγαζε συνεχώς τρεις στην πίεση της Γκένκ και αρκετές φορές την δυσκόλεψε. Ένας ΠΑΟΚ που θέλει να βάλει και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του. Δυστυχώς, θα ξαναπώ, δεν είναι εδώ οι μεταγραφές προκειμένου αυτά τα στοιχεία να μπουν αμέσως στον κορμό του ΠΑΟΚ και να μπορέσουν να βγουν όσο μπορούν στο μάτι με την Μπέιταρ και στην πορεία της σεζόν. Για τον Τσιγκάρα που είπα, ο Τσιγκάρας φαίνεται ότι παρότι δεν πήγε καλά ο δανεισμός του στην Τουλούζα αναφορικά με τις συμμετοχές και τον χρόνο λόγω του θέματος που έχει στους κοιλιακούς, έχει επιστρέψει πιο όριμος, τόσο ποδοσφαιρικά, όσο ψυχικά, όσο κινητικά και το σώμα του μοιάζει διαφορετικό, μοιάζει πιο δεμένος, μοιάζει πιο στεγνός. Ήταν εξαιρετικός, ήταν στον άξονα, ήταν στην άκρη, έκανε ακριβώς όλα όσα του ζήτησε ο Λουτσέσκου, όλα όμως, όλα. Και αυτό μόνο καλό μπορεί να του κάνει και σε αυτόν και στον ΠΑΟΚ, γιατί αν συνεχίσει έτσι, δεν βλέπω λόγο Τσιγκάρας να μην έχει ρόλο και θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Δεν μιλάω τώρα για βασικούς ή όχι, αυτά τα κρίνει προπονητής. Αν ήμουν προπονητής, δεν θα ήμουν εδώ να σας κάνω αυτό το βίντεο προφανώς. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Κωνσταντέλιας δείχνει ότι όταν είναι ξεκούραστος, γιατί την πέρσινη χρονιά κουράστηκε πάρα πολύ και ψυχολογικά και αγωνιστικά και σωματικά, μπορεί να κάνει τα πάντα. Το καημένο τον μπακ της Γκένκ, κάποια στιγμή το λυπήθηκα. Ο Γκόστερς θα ζητούσε αλλαγή. Τον έκανε θέλει, τον πήγαινε αριστερά, τον πήγαινε δεξιά, τον πήγαινε στον άξονα, τον περνούσε με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Απίστευτος. Αλλά σίγουρα έχει πράγματα να διορθώσει, όπως το τελείωμα. Σίγουρα πρέπει λίγο να σταματήσει να είναι overthinker, να σκέφτεται τόσα πολλά πράγματα μαζί, να είναι λίγο πιο αποφασιστικό στις ενεργειές του, ότι θα κάνει αυτό και ας μην του βγει. Βέβαια, το μυαλό του Κωνσταντέλια παίρνει τόσες στροφές και είναι τόσο γρήγορο που αναλύει πολλά πράγματα μαζί, βλέπει πολλά σενάρια μαζί και πολλές φορές για να καταλάβει κάποιος τι θέλει να κάνει ο Κωνσταντέλιας, παίρνει το replay. Θα το συζητήσουμε αυτό και θα το αναλύσουμε και στην ΠΑΟΚ στην πορεία. Ο Αντρίγια εμένα μου βγάζει ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μοιάζει πιο πολύ ηγέτης. Δεν είναι τόσο νευρικός όσο ήταν, το θυμόμαστε όλο να κοκκινίζει στο πρόσωπό του, σαν να παθαίνει κάτι, αλλά δεν πάθαινε κάτι, πλέχει νεύρα. Μοιάζει πιο χαλαρός, αν έχει αλλάξει λίγο τον τρόπο που βλέπει τα πάντα. Δεν είναι κακό αυτό, ίσως καλό είναι.
Είναι πιο υποστηρικτικό προ του συμπαίκτε του. Είναι ένα άλλο αντίκτυπο. Κάτι έχει αλλάξει. Και αυτό μόνο κανονική για τον παίκτη και για τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Ο Κουλιαράκης πιο όρημος από ποτέ στην άμυνα. Κουλιαράκης ακόμα και ο τρόπος που μιλάει είναι πιο δομημένος ο λόγος του. Έχει οριμάσει πάρα πολύ αυτό το παιδί. Είναι στόπερ του ΠΑΟΚ και παρά το νερό της ηλικίας του δείχνει ότι είναι πάρα πολύ όρημος και μακάρι να συνεχίσει έτσι αυτός ο ποδοσφαιριστής. Ο Έκονγκ συνεχίζει να είναι βαρύς, αλλά συνεχίζει να χρειάζεται και χρόνο τη δεδομένη στιγμή. Οπότε ας τον κρίνουμε στην πορεία. Και αυτό που θέλω να σχολιάσουμε ότι πώς μια νίκη ακόμα και σε ένα φιλικό μπορεί κάπως να σπάσει δηλαδή τη μουντάδα που υπήρχε. Τα φιλικά ναι είναι ok για να μπορεί προπονητής να βγάζει αποτελέσματα και να βλέπει τι γίνεται από τις προπονήσεις και πώς πάει το πλάνο των αναφορικά με την τακτική και όλες τις δοκιμές που κάνει, αλλά θες παντού να κερδίσεις, είτε είναι προπονητικό διπλό, είτε είναι επίσημο, είτε είναι φιλικό. Και όταν κερδίζεις όλα γίνονται καλύτερα. Ειδικά στον πλανήτη ΠΑΟΚ και γενικότερα στον αθλητισμό. Αυτή η νίκη και με το ωραίο το ποδόσφαιρο που παίξε ο ΠΑΟΚ κατά διαστήματα, έτσι λίγο έσφιξε μερικές γροθιές και στον κόσμο και γενικότερα. Γιατί αυτή η ομάδα, όπως διάβασα και κάπου εύστοχα, αυτομαστιγώθηκε πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα να την εμπιστευτούμε λίγο όλοι περισσότερο. Και έτσι με αυτό το απόφθεγμα, σαν άλλο σκοέλιο, σας αφήνω, γιατί είναι και βράδυ. Καληνύχτα σε όλους.